βλέπουμε λίγο τώρα την κανονική προσοδεικτική μορφή των τύπων. Θυμόμαστε από τη μεθοδολογία του μαθήματος 5 της κατηγορηματικής λογικής ότι όλο το ρεζουμέ της ιστορίας είναι να βγάλουμε τους προσοδείκτες έξω, να δεσμεύουν όλο τον υπόλοιπο τύπο. Δύο πράγματα πρέπει να προσέξουμε αρχικά στην εκφώνηση. Το ένα πράγμα είναι αν έχω προσοδείκτες με το ίδιο όνομα μεταβλητής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να μετονομάσω τον προσοδείκτη και επίσης τη μεταβλητή που είναι στο πεδίο εμβελίας του. Και βεβαίως προσοχή λίγο και με την περίπτωση που βλέπουμε σε αυτή εδώ την άσκηση, όπου βλέπεις ότι η εμβέλεια αυτού του καθολικού προσοδείκτη φτάνει μέχρι και το Q του Χ. Και φτάνει βέβαια μέχρι το Q του Χ, διότι η εμβέλεια δεν καθορίζεται με παρενθέσεις, οπότε ξέρουμε ότι η εμβέλεια του προσοδείκτη φτάνει μέχρι τον πρώτο προτασιακό σύνδεσμο που συναντά εδώ τη συνεπαγωγή, στο πρώτο ερώτημα. Οπότε λοιπόν στην παράσταση αυτή ιδιαίτερη προσοχή, το Χ είναι ελεύθερη μεταβλητή, ενώ το πρώτο Χ, που η εμφάνιση του Χ στο Q του Χ, δεσμεύεται από τον προσοδείκτη για κάθε Χ. Άρα λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στην περίπτωση που είπαμε πριν λίγο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε την άσκηση κάνοντας μια αλφαβητική παραλλαγή, αλλάζοντας το όνομα της μεταβλητής που έχει ο προσοδείκτης. Την ελεύθερη μεταβλητή πρέπει να την αφήσουμε την ίδια. Οπότε ξεκινάμε την άσκηση κάνοντας μια αλφαβητική παραλλαγή. Και στην αλφαβητική παραλλαγή αυτή λοιπόν θα αλλάξω το όνομα του προσοδείκτη για κάθε χ και θα το μετονομάσω σε ένα άλλο όνομα μεταβλητής, ας πούμε για κάθε ψ. Για κάθε ψ λοιπόν Q του ψ συνεπάγει π του χ. Και τώρα πλέον τα πράγματα είναι εντάξει, μπορούμε να προχωρήσουμε στη μετακίνηση του προσοδείκτη για κάθε. Το για κάθε αυτό, όπως βλέπουμε εδώ, δεσμεύει μόνο το αριστερό κομμάτι του Q του ψ και θυμόμαστε βέβαια τον εμπειρικό κανόνα που λέει ότι αν ο προσοδείκτης είναι στα αριστερά της συνεπαγωγής, τότε βγαίνει έξω και δεσμεύει όλο τον τύπο αντιστρεφόμενος, δηλαδή από για κάθε γίνεται υπάρχει και από υπάρχει γίνεται για κάθε, ενώ αν είναι στα δεξιά βγαίνει έξω ως έχει. Οπότε τώρα έχω ένα νόμο μετακίνησης προσοδείκτη, όπου θα βγάλουμε τον καθολικό προσοδείκτη έξω να δεσμεύσει όλη την υπόλοιπη παράσταση. Άρα αυτό είναι ισοδύναμο με το υπάρχει ψ, προσοχή, αντιστρέφει το προσοδείκτης όπως είπαμε, Q του ψ να συνεπάγει τον τύπο π του χ. Και εδώ βέβαια έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ερώτημα, διότι αυτή είναι και η κανονική προσοδεικτική μορφή του πρώτου τύπου. Πάμε τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Στο δεύτερο ερώτημα έχω μία αντίστοιχη άσκηση, αλλά αντί να έχει το σύμβολο της συνεπαγωγής, έχει το και. Και ξέρουμε βέβαια ότι το και απαιτεί λίγο παραπάνω δουλειά, γιατί θα πρέπει πρώτα να το κάνω συνεπαγωγή και μετά να μετακινήσω ομαλά τον προσοδείκτη, ούτως ώστε να δεσμεύει όλη την πρόταση. Βέβαια, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και πάλι έχουμε την ίδια περίπτωση με προηγουμένως. Δηλαδή, η εμφάνιση της χ στο Q του χ είναι δεσμευμένη από τον προσοδείκτη του υπάρχει χ, ενώ η δεύτερη εμφάνιση, το χ αυτό εδώ, όπως ξέρουμε, είναι ελεύθερη μεταβλητή. Αλλάζουμε, όπως είπαμε, την εμφάνιση που αφορά τη δεσμευμένη εμφάνιση της μεταβλητής. Άρα θα αλλάξω πρώτα απ' όλα, με αλφαβητική παραλλαγή λοιπόν, θα αλλάξουμε την εμφάνιση, την πρώτη της χ. Αλφαβητική παραλλαγή λοιπόν εδώ και παίρνω τον ισοδύναμο τύπο, να ονομάσουμε το χ, να το πούμε ψ, παίρνω το υπάρχει ψ, Q του ψ και π του χ. Και τώρα τα πράγματα είναι απλά, το και πρέπει να γίνει συνεπαγωγή, πινακάκι από το τυπολόγιο Το και γίνεται συνεπαγωγή με τον νόμο άρνησης συνεπαγωγής, έτσι. Αλλά ο νόμος άρνησης συνεπαγωγής μου λέει, το βλέπετε τώρα μπροστά σας, φι και νοτ ψι μπορεί να γίνει άρνηση συνεπαγωγής. Άρα μου λείπει η άρνηση από το δεξί κομμάτι του και. Οπότε πάμε να φυτέψουμε ένα νόμο διπλής άρνησης για να φυτέψουμε μια διπλή άρνηση ακριβώς μπροστά από το π του χ. Οπότε αυτό εδώ γράφεται ισοδύναμα στη συνέχεια. Υπάρχει ψι Q του ψι. Και διπλό νοτ το π του χ. Και τώρα είναι έτοιμη η παράστασή μου, όπως βλέπεις, γιατί έχω ότι αυτό εδώ είναι το φι του νόμου, αυτό είναι το ψι του νόμου. Πράγματι, αυτό εμπίπτει στη μορφή φι και νοτ ψι. Οπότε εδώ μπορώ να κοπανίσω ένα νόμο άρνησης συνεπαγωγής και με το νόμο άρνησης συνεπαγωγής να πάρω την ισοδύναμη παράσταση, προσοχή, η οποία θα είναι νοτ, μεγάλη αγγείλη, έτσι, το φι το προηγούμενο που είναι το υπάρχει ψι κιου ψι να συνεπάγει το ψι το προηγούμενο το οποίο είναι το not πχ. Παίρνω λοιπόν την παράσταση αυτή εδώ και τώρα είμαστε έτοιμοι να πάμε και να βγάλουμε τον προσοδείκτη από την αγγείλη. Υπογραμμίζω λίγο το πεδίο εφαρμογής για να το βλέπουμε. Το υπάρχει δεσμεύει το αριστερό κομμάτι της συνεπαγωγής, το δεξί κομμάτι μένει ως έχει. Οπότε λοιπόν εδώ θα εφαρμόσω τον νόμο μετακίνησης προσοδείκτη. Q
και με τον νόμο μετακίνηση μεσοδείκτη θα πάω και θα βγάλω το υπάρχει ψη για να δεσμεύσει όλη την παράσταση. Οπότε αυτό θα γραφτεί ισοδύναμα, not για κάθε ψη, ανοίγει αγγείλη, Q του ψη, συνεπάγει not P του χ. Ωραία, εδώ πέρα βλέπετε πρέπει η διαδικασία να είναι μηχανική, γιατί αν πέσει αυτούς τους εξετάσεις θεωρείται και είναι εύκολο θέμα και θα δίνει έτσι μια μονάδα την οποία πρέπει να την πάρουμε γρήγορα. Και τώρα δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι, γιατί το not εκεί στην αρχή μας ενοχλεί. Πρέπει στην αρχή να έχω μόνο ποσοδείκτες που να δεσμεύουν όλο τον τύπο. Οπότε η άρνηση πρέπει να πάει παραμέσα και αυτό θα γίνει βεβαίως με τον νόμο άρνησης ποσοδείκτη. Νόμος άρνησης ποσοδείκτη λοιπόν εδώ. Και παίρνω την ισοδύναμη παράσταση υπάρχει ψ not. Ανοίγει αγγείλη Q του ψ συνεπάγει not P του χ. Πήραμε την τελική κανονική ποσοδεικτική μορφή του τύπου αυτού. Αυτά σχετικά με το ερώτημα 2. Πάμε στο ερώτημα 3 τώρα, πάλι η ίδια περίπτωση, έτσι, δηλαδή το χ είναι στην εμβέλεια του καθολικού ποσοδείκτη, το ψ είναι στην εμβέλεια του υπαρξιακού ποσοδείκτη. Προσοχή ότι οι άλλες δύο εμφανίσεις της χ και της ψ είναι ελεύθερες μεταβλητές. Συνεπώς θα ξεκινήσω τώρα την παράστασή μου με μια αλφαβητική παραλλαγή. Μια αλφαβητική παραλλαγή λοιπόν για να αλλάξω τα ονόματα των ποσοδεικτών, γιατί όταν με το καλό θα βγουν έξω οι ποσοδείκτες να μην γίνουν ξαφνικά οι ελεύθερες μεταβλητές δεσμευμένες. Οπότε πάω και αλλάζω το για κάθε χ και το κάνω για κάθε z. Προσοχή, η εμφάνιση της χ θα πρέπει να μετονομαστεί σε z. Και επίσης θα αλλάξω το ψ και θα το πω w. Και θα πρέπει βεβαίως και η εμφάνιση η οποία αφορά τη μεταβλητή ψ προηγουμένως να μετονομαστεί σε W or Q του χ, ψ. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε, αλλά θα πρέπει οι ποσοδείκτες που είναι και δεσμεύουν το αριστερό μόνο κομμάτι της πρότασης να βγουν και να δεσμεύσουν όλη την υπόλοιπη πρόταση. Αυτό βεβαίως θα γίνει κάνοντας το or συνεπαγωγή. Τυπολόγιο, ο τύπος not φι or ψ γράφεται φι συνεπάγεται ψ από τον νόμο, τον πρώτο νόμο της αντικατάστασης της προτασιακής λογικής. Οπότε λοιπόν εδώ θα πάω και θα φυτέψω και πάλι ένα νόμο διπλής άρνησης. Με τον νόμο διπλής άρνησης, μια διπλή άρνηση μπροστά από το για κάθε z. Παρατηρήστε βέβαια ότι θα μπορούσε κάποιος έτσι να κάνει και μια άρνηση ποσοδείκτη και να το εμφανίσει στο not, αν πάρει αυτό το not που είναι ανάμεσα στους δύο ποσοδείκτες και το βγάλει μπροστά. Βεβαίως ισοδύναμος και ο τρόπος τον οποίο κάνουμε. Οπότε λοιπόν φυτεύω μια διπλή άρνηση στο αριστερό κομμάτι και γίνεται για κάθε z not υπάρχει w, pw, z. Παίρνω αυτή εδώ την παράσταση, or q, χ, ψ λοιπόν. Και τώρα έχουμε πάρει μια παράσταση η οποία εμπίπτει στη μορφή του νόμου. Είναι της μορφής not φι or ψ. Υπογραμμίζω το πεδίο εφαρμογής για να φαίνεται ποιο είναι το φι και ποιο είναι το ψ. Οπότε εδώ θα κάνω ένα πρώτο νόμο της αντικατάστασης. Και με τον πρώτο νόμο της αντικατάστασης αυτό γράφεται φι συνεπάγει ψ, προσοχή, φι συνεπάγει ψ, όπου ως φι έχω την παράσταση not για κάθε z, not υπάρχει w, pw, z, να συνεπάγει την παράσταση q του χ, ψ. Και τώρα έχουμε πρόβλημα με αυτό το not και με τα δύο not, γιατί μας ενοχλούν για να βγάλουμε τους ποσοδείκτες έξω. Είναι προφανές ότι θα μετακινηθούν τα νότου ώστε να επίπτουν σε μια μορφή διπλής άρνησης. Με όποια σειρά και να το κάνεις δεν έχει μεγάλη σημασία. Θα πάρω το ενδιάμεσο νότ να το βγάλω μπροστά για να φύγει μετά με διπλή άρνηση. Οπότε κάνω νόμο άρνησης ποσοδείκτη εδώ. Νόμο άρνησης ποσοδείκτη λοιπόν εδώ. Και γίνεται η παράσταση not-not. Υπάρχει z, υπάρχει w. PWZ συνεπάγει Q του χ, ψ. Εδώ βεβαίως μπορώ να εφαρμόσω τον νόμο διπλής άρνησης και να διώξω τα δύο νότ τα οποία έχουν προκύψει και παίρνω την ισοδύναμη παράσταση υπάρχει Z, υπάρχει W, PWZ να συνεπάγει το Q του χ, ψ. Και τώρα βεβαίως μπορούμε να πάμε να βγάλουμε τους ποσοδείκτες γιατί δεσμεύουν μόνο το αριστερό κομμάτι της πρότασης αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πάω να κάνω ένα νόμο μετακίνησης ποσοδείκτη και θα βγάλω τον πρώτο ποσοδείκτη. Μπορείς εδώ να τον κάνεις και ταυτόχρονα βεβαίως, γιατί είναι πολύ εύκολο. Οπότε λοιπόν παίρνω για κάθε Z, είναι στα αριστερά της συνεπαγωγής, οπότε αντιστρέφεται. Υπάρχει W, PW, Z, συνεπάγει το Q του Χ, ψ. Και τώρα με μια δεύτερη εφαρμογή του ίδιου νόμου, του νόμου μετακίνησης ποσοδείκτη, και το υπάρχει W βγαίνει έξω για να δεσμεύει όλο τον τύπο, οπότε παίρνω την ισοδύναμη και τελική παράσταση βεβαίως
για κάθε Z, για κάθε W, PW,Z συνεπάγει το Q του Χ, Ψ. Αυτά λοιπόν σχετικά με την διαδικασία της έβρεσης κανονικής προσοδεικτικής μορφής των τύπων. Μία εύκολη διαδικασία, πολύ σημαντική η νόμη άρνησης και μετακίνηση προσοδείκτη, και βεβαίως δεν ξεχνάμε την αλφαβητική παραλλαγή που την κάνουμε σε δύο περιπτώσεις, είτε αν δύο προσοδείκτες έχουν το ίδιο όνομα, ή όπως εδώ που το τονίσαμε έτσι πολύ, αν έχω ελεύθερη και δεσμευμένη μεταβλητή ταυτόχρονα με το ίδιο όνομα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αλλάξω το όνομα της μεταβλητής η οποία δεσμεύεται με προσοδεικτή με αλφαβητή.